κρίσον εργαζόμενος και περισσεύων εν πάσιν, ή περιπατών δοξαζόμενος και απορών άρτων. Είναι καλύτερος, λέγει, και ανώτερος εκείνος που δουλεύει και έχει περισσεύματα στα αγαθά του, από εκείνον που κάνει περιπάτους και καυχαίται κομψευόμενος και περί αυτολογών, ενώ στερείται ακόμη και αυτό το ψωμί. Είναι, καταλάβατε, το ίδιο πνεύμα με το προηγούμενο χωρίον. Το ίδιο πνεύμα. Αναφέρεται σε αυτά τα θέματα της υπερηφανίας. Είναι ένα φαινόμενο αυτό που κανείς να προτιμάει να μην δουλέψει γιατί θεωρεί την δουλειά ντροπή, και να μην δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, να φροντίζει να ντύνεται καλά και να κάνει τους περιπάτους του και τους παραθερισμούς του και τα ταξίδια του. Ένα φαινόμενο που λίγο πολύ το έχουμε δει όλοι μας στην ζωή αυτή. Βέβαια τέτοιους τύπους ποτέ δεν τους επαινούμε, εάν έχουμε μυαλό. Κυρίως όμως πρόκειται για εκείνον που ήταν πρώτα καλά οικονομικά, δηλαδή ίσως τα λέγαμε για έναν πλούσιο που τώρα φτώχεινε και ζει φανταστικά, μια δόξα του περασμένη, μια άνεσή του, και όπως σας είπα προτιμάει να μην εργαστεί για να μην φανεί η φτώχεια του. Μορφή υπερηφανίας, το τονίζω. Η εργασία, αγαπητοί μου, δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή η εργασία. Όταν μάλιστα κανείς εργάζεται για να ζει αξιοπρεπώς. Η αξιοπρέπεια είναι εις την εργασία. Αλλά δυστυχώς αυτό το πνεύμα δεν χαρακτηρίζει μόνο τους πλουσίους που τυχόν ξέπεσαν. Χαρακτηρίζει ακόμη και τους φτωχούς. Είναι ο φτωχός ο υπερήφανος, που είναι ένα από τα τρία, λέγει, που η ψυχή του σοφού Σιράχ εμίσησε και αισθάνθηκε άσχημα. Πολλές φορές μένει χωρίς εργασία, όπως σας είπα και προηγουμένως, γιατί δεν καταδέχεται τάχα δήθεν για μια ταπεινωτική εργασία. Υπάρχουν άραγε ταπεινωτικές εργασίες? Φοβάται μήπως προσβληθεί η αξιοπρέπειά του. Τάχα να βρεθεί πού, σε μια δουλειά που να κάνει τι, να είναι εργατική αυτή η εργασία? Γιατί ντρέπεσαι, αδελφέ μου? Γιατί ντρέπεσαι? Εργασία. Αν χρειαστεί να προσληφθείς στον Δήμον και να είσαι στο αυτοκίνητο των απορριμμάτων, ντρέπεσαι? Γιατί? Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται εκεί? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Αρκεί να είναι εργασία. Δεν υπάρχει, θα λέγαμε, ταπεινή εργασία. Υπάρχει μόνο τιμία και ανέντιμη εργασία. Θα αρνηθούμε να εργαστούμε μόνο σε μία ανέντιμη εργασία, αν υποτεθεί ότι την εργασία που ζητήσαμε, αυτή είναι αντίθετη στον νόμο του Θεού και γενικά εναντίον της ηθικής. Δεν μπορείς να ανοίξει ένα κέντρο ασωτείας, δεν μπορείς να ανοίξει ένα κέντρο μυαλές και χαρτοπτεκτική. Αυτές δεν είναι εργασίες έντιμες, είναι άτιμες εργασίες, είναι παράνομες εργασίες. Αν το θέλετε, δεν έχω παρά να σας θυμίσω όταν ο Κύριος επέτρεψε τους χείρους, στους χείρους εκεί στα Γέργεσα, να μπουν οι δαίμονες. Αν ερωτήσετε γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος, βέβαια πολλούς σκοπούς, πολλά σημεία εξυπηρετούσε τον Κύριον αυτή του η ενέργεια. Πολλούς. Αλλά το σημείο που μας ενδιαφέρει είναι ότι η εργασία αυτή είναι το παράνομος. Και εκείνοι που λένε μάλιστα, μα έβλαψε τα οικονομικά των ανθρώπων ο Κύριος. Καταρχάς, ιδιοκτήτης Κύριος των πάντων, απόλυτος ιδιοκτήτης είναι μόνο ο Θεός. Οι άνθρωποι είναι σχετικοί ιδιοκτήτες. Αλλά δεν σε βλάπτει ο Θεός, ούτε προσβάλλει τον κόπο σου. Όταν όμως τα έργα που εργάζεσαι έρχονται σε αντίθεση με τον νόμο το δικό του, τότε θα παραχωρήσει να εμφυλοχωρήσουν δαίμονες. Και βέβαια τα χρήματα αυτά που προέρχονται από τέτοιες παράνομες δουλειές είναι πάντοτε ανευλόγητα. Μια τέτοια δουλειά, αδελφοί μου, να ντραπούμε.
αλλά μια οποιαδήποτε άλλη. Να ήμασταν με μια σκούπα και να σκουπίζουμε τα πεζοδρόμια και τους δρόμους. Μη ντραπούμε, αρκεί να είναι εργασία έντιμος. Οι έντιμες ευλογούνται, οι ανέντιμες δεν ευλογούνται. Για να νικούμε όμως αυτά τα αισθήματα, τα υπερήφανα που μπορεί να έχουμε μέσα μας, όταν έχουμε περίοδο ευτυχίας, ευτυχούμε. Το λέει και ο σοφός Σιράκ πολύ πιο κάτω, δηλαδή σε ένα προχωρημένο παρακάτω κεφάλαιο. Στον καιρό λέει του λοιμού να θυμάσαι την... Συγγνώμη, στον καιρό της ευτυχίας και της ευδαιμονίας να θυμάσαι την πείνα. Θα λέγαμε λοιπόν εδώ, στον καιρό της ευτυχίας μας, να τοποθετούμε τον εαυτόν μας σε ταπεινωτικές εργασίες, γιατί η ζωή είναι ένας τροχός και γυρίζει. Πάντα θα σκεφτόμαστε ότι δεν αποκλείεται κάποτε να απλώσουμε χέρι επαιτίας. Ναι, και αυτό ακόμη δεν είναι ντροπή. Όταν κανείς φτωχύνει και δεν έχει να φάει, δεν θα απλώσει το χέρι του να πει σας παρακαλώ δώστε μου λίγο ψωμί. Δεν θα χτυπήσει μια πόρτα να ζητήσει κάτι. Είναι ντροπή? Θα μου πείτε είναι ντροπή. Μα το έφεραν οι καταστάσεις έτσι. Μπορεί να γέρασες, να πέθανε η γυναίκα σου και τα παιδιά σου, ή να πέθανε ο άνδρας σου και τα παιδιά σου, να μην έχεις κανένα στον κόσμο αυτόν, και να φτάσεις να ζητιανέψεις. Γιατί τάχα υπάρχουν επέτε ζητιάνοι? Τι είναι δηλαδή, κατώτεροι άνθρωποι αυτοί? Σε μία ανάγκη βρίσκονται. Εάν τοποθετούμε τον εαυτό μας σε αυτό το κλίμα, τότε ανά πάσα στιγμή θα χτυπάμε την υπερηφανιά μας, θα την ραβδίζουμε. Και είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, έτσι να το κάνουμε. Πιστεύω ότι ίσως κάποιοι που με ακούτε τώρα να αισθάνεστε αποτροπιασμό. Τι να ζητιανέψω? Ναι, ναι, γιατί? Είσαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να ζητιανέψεις? Χάνεις την θέση σου, αλλάζουν οι καταστάσεις, πάρα πολλά πράγματα. Απρόβλεπτα πράγματα μπορεί να συμβούν στη ζωή. Λοιπόν, θα πάρω την τελευταία κατάσταση και εκεί θα τοποθετώ πάντα τον εαυτό μου. Και αν ο Θεός βλέπει να έχω αυτήν την ταπείνωση, υπάρχει πάρα πολύ πιθανότητα να μην φτάσω εκεί. Εάν όμως δεν λογάριασα ποτέ τον εαυτό μου εκεί και σκέφτομαι υπερήφανα για να με ταπεινώσει ο Θεός, να μου σπάσει την υπερηφάνειά μου, ίσως να επιτρέψει να φτάσω στο σημείο εκείνο. Μπορείτε να φανταστείτε, αγαπητοί μου, τον πλούσιον και ευημερούντα Ιώβ να κάθεται επάνω σε ένα σωρό από κοπριά να ξύνει τις πληγές του. Λέγει ο ίδιος το προσωπικό του, οι πάντες λέει όλοι έφυγαν. Όλοι έφυγαν, δεν έμεινε κανείς. Και να ζητάει να ζήσει από εκείνο που θα του προσέφεραν οι περαστικοί. Το φαντάζεστε αυτό? Τι έκανε ο Ιώβ? Έβριζε, φώναζε, τίποτα. Υπέμεινε εκείνο το οποίο επέτρεψε ο Θεός να υπομείνει. Γι' αυτό βλέπετε το βιβλίο της Σοφίας Σιράκ πόσο σπουδαίο είναι. Έρχεται να μας μαθητεύει σε ένα σωρό πτυχές της ζωής που ίσως ποτέ δεν θα μπορούσαμε να είχαμε υποπτευθεί.